Πάμε γρήγορα να ανοίξουμε το κεφάλαιο. Γερμανικές εκλογές την επόμενη Κυριακή. Ενδιαφέρουν ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Και βεβαίως στην Ελλάδα. Καλωσορίζω έναν παλιό καλό φίλο, με τον οποίο στο παρελθόν είχαμε μια εξαιρετικά γόνιμη και δημιουργική συνεργασία. Τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο, πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμαλή. Κύριε Αντώναρε, αγαπητέ Ευαγγέλη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, αγαπητέ φίλε Πάνο. Καλό βράδυ. Και φίλοι, όταν λέμε όχι μόνο στα υπουργικά έδρανα, αλλά βεβαίως και στη δημοσιογραφία, όπου θητεύσαμε και θητεύουμε και οι δύο εδώ και πολλά χρόνια. Ακριβώς. Επειδή κύριε Αντώναρε, φίλε Ευαγγέλη, είσαι ίσως από τους ελάχιστους δημοσιογράφους στην Ελλάδα που ξέρουν τόσο καλά τη γερμανική εσωτερική πολιτική ζωή. Θέλω τις εκτιμήσεις σου για τις εκλογές της επομένης Κυριακής, που κατά κοινή ομολογία είναι εξαιρετικά κρίσιμες για τη Γερμανία και την Ευρώπη, αλλά θα έλεγα και για ολόκληρο τον κόσμο, μια και η Γερμανία σέρνει το άρμα της Ευρώπης και βεβαίως διαμορφώνει τις πολιτικές της. Ακριβώς. Η τελευταία μέτρηση, ας μείνουμε σε αυτό, πριν από λίγη ώρα που δημοσίευσε το περιοδικό Spiegel, έγκυρο, στο σοσιαλιστικό δημοκρατικό χώρο κινούμενο, αλλά αυτό δεν παίζει τόσο μεγάλη σημασία, δίνει μια, ένα μικρό προβάδισμα στους σοσιαλδημοκράτες. Έχει πέσει στις 2 με 3 μονάδες, 25% έναντι 22 με 23 των χριστιανοδημοκρατών, που έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 16 χρόνια, με επικεφαλής την Άγγελα Μέρκελ, και έχουν τις περισσότερες κυβερνήσεις στη μεταπολεμική Γερμανία. Έχουμε λοιπόν μια πτώση των χριστιανοδημοκρατών και ένα προβάδισμα των σοσιαλδημοκρατικών που κάνουν μια επιστροφή, ας το πούμε έτσι, μια επανεκκίνηση. Αν βγουν αυτά σωστά, σημαίνει ότι θα είναι πρώτο κόμμα και την πρώτη εντολή, αλλά εκεί δεν παίρνουν εντολή. Αρχίζουν τις διαβουλεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης. Θα την πάρει ο σημερινός αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, ο Όλαφ Σολτς, ο οποίος είναι αυτός που ανέβασε το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ξαφνικά. Αυτό είναι. Διότι... Και μάλιστα να πούμε, Ευαγγέλη μου, ότι στην εκκίνηση της προεκλογικής μάχης ο Σολτς ήταν πίσω, μαζί με το S5. Και τελικά κατάφερε να καλύψει τη διαφορά και να βγει μπροστά. Αυτό οφείλεται και στον άχρωμο υποψήφιο καγκελάριο, τον οποίον έχουν χρήσει, έτσι λέγεται στη Γερμανία, υποψήφιο καγκελάριο, Άρμιν Λάσετ, ο οποίος έκανε τη μία γκάφα μετά την άλλη. Σωστό. Δεν πείθει τους Γερμανούς, οι οποίοι θέλουν μια στιβαρή ηγεσία. Έτσι. Δεν έχει πρόγραμμα συγκεκριμένο, δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα τα σύγχρονα της κλιματικής αλλαγής, της προσαρμογής στις νέες κοινωνικές συνθήκες. Αποφεύγει να δώσει δεσμευτικές απαντήσεις, και οι Γερμανοί, όπως κάθε λαός, είναι κουρασμένος και από ένα κόμμα το οποίο έχει την πρωτοκαθεδρία και έχει κυβερνήσει μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες τα τελευταία 16 χρόνια. Η επόμενη κυβέρνηση λοιπόν θα είναι οπωσδήποτε ξανά κυβέρνηση συμμαχική, κυβέρνηση συνασπισμού. Ενδέχεται για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια στη Γερμανία, να είναι και η κυβέρνηση 3 κομμάτων. Μα εκεί αυτό θέλω να ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω για τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή για τους πράσινους και για τους φιλελευθέρους. Θα μπουν στην κυβέρνηση? Και βεβαίως, πώς θα είναι οι αναλογίες. Για να είμαι δίκαιος, για τα υπόλοιπα 4 κόμματα. Δηλαδή θέλω να ρωτήσω για τους πράσινους, για τους φιλελευθέρους, για το αριστερό Die Linke του Λαφοντέν, που το ξεκίνησε, και βεβαίως για την ακροδεξιά, τη γερμανική ακροδεξιά. Την αλτερνατίβα για τη δημοκρατία, όπως λέγεται. Ακριβώς. Το μεταφράζουμε στα ελληνικά. Η οποία είναι γύρω στο 10-11%, εκεί θα μείνει, και είναι το μόνο κόμμα για το οποίο κανείς δεν συζητεί να μετάσχει σε οποιαδήποτε σχήμα κυβερνητικό, συμμαχική κυβέρνηση. Κυβέρνηση συνασπισμού. Πάντως θα μπει στην Bundestag. Κατά τη γνώμη σου, θα μπει στην Bundestag. Οπωσδήποτε θα μπει στην Bundestag, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, διότι έχει 10 με 11%. Εκείνοι οι οποίοι είναι κοντά στο όριο του 5%, στη Γερμανία έχουν ένα όριο 5%, ψηλό όριο. Επίτηδες το βάλανε μετά τον πόλεμο, για να μην έχουν κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων. Σωστό. Και να μην παίρνουν πολλά μικρά κομματίδια. Σωστό. Στην Βουλή. Εκείνοι λοιπόν που είναι κοντά εκεί με 6% είναι η Linke, το αριστερό κόμμα. Το Die Linke, είναι το κόμμα το οποίο, ας το πούμε έτσι, προήλθε από το παλιό κομμουνιστικό κόμμα της Ανατολικής Γερμανίας. Το λέμε απλά απλουστευτικά θα έλεγα, αν το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, οι οποίοι είναι φυσικό να μην είναι αξιοποιημένοι με όλες τις λεπτομέρειες της γερμανικής πολιτικής. Υπάρχει μια συζήτηση μεγάλη στη Γερμανία αν θα μπορούσε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση των σοσιαλδημοκρατών, των πρασίνων και της Λίνκε, αλλά όλοι είναι φοβερά επιφυλακτικοί. Η επόμενη κυβέρνηση είτε θα σχηματιστεί εάν φτάσουν τα δύο πρώτα κόμματα σε τέτοιο ποσοστό που να πλησιάζει το 50%, γιατί το σύστημα στη Γερμανία είναι απλή αναλογική. Πρέπει δηλαδή κάποιος για να κυβερνήσει ένας συνασπισμός ή ένα κόμμα πρέπει να έχει 48%. Πρέπει λοιπόν τα δύο μεγάλα κόμματα να πάρουν μαζί 49%. Αυτή τη στιγμή φαίνεται δύσκολο αυτό. Γι' αυτό και θα χρειαστεί ένας τρίτος εταίρος. Ποιος θα είναι ο τρίτος εταίρος? Είτε λοιπόν θα έχουμε ένα κόμμα χριστιανοδημοκρατών, πρασίνων και φιλελευθέρων, είτε θα έχουμε ένα σχηματισμό σοσιαλδημοκρατών, χριστιανοδημοκρατών και φιλελευθέρων, και μένουν έξω οι πράσινοι, οπότε είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και να μην ξεχάσουμε, οι πράσινοι όταν ξεκίνησε ο προεκλογικός αγώνας ήταν, δεν θα έλεγα το φαβορί, αλλά ήταν μεγάλη έκπληξη. Γιατί σωστό, έδειχναν να διπλασιάζουν τα ποσοστά τους από τις προηγούμενες εκλογές. Δυστυχώς ξεφούσκωσαν. Και τώρα και το ερώτημα, διότι το ερώτημα, Βαγγέλη, είναι θα αλλάξει κάτι για την Ευρώπη? Δηλαδή αν γίνει καγκελάριος ο Όλαφ Σολτς, ο οποίος πρέπει να πω ότι έχει και αρκετές συμπάθειες στην Ελλάδα, σε όσους τον ξέρουν. Θα πρέπει να περιμένουμε. Ο Όλαφ Σολτς είναι εξίσου αυστηρός στα θέματα που αφορούν στην δημοσιονομική πειθαρχία, σχεδόν όσο ο Σόιμπλε. Και γι' αυτό θα πρέπει να μην βλέπουμε αν είναι κεντροαριστερός ή αν είναι κεντροδεξιός. Είναι εκείνος ο οποίος, επειδή προέρχεται από την Βόρειο Γερμανία, ήταν για πολλά χρόνια δήμαρχος του Αμβούργου, μια πόλη προοδευτική κοινωνικά, αλλά αυστηρή όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε. Είναι και η έδρα των Γερμανών εφοπλιστών, δεν είναι έτσι? Βεβαίως. Αλλά είναι και του γερμανικού εμπορίου, του εξαγωγικού εμπορίου. Έτσι. Είναι αυτή τη στιγμή η πιο πλούσια πόλη της Γερμανίας. Μπράβο, συντηρητικοί άνθρωποι στην αντίληψη των πραγμάτων, έτσι, αλλά πολύ ανοιχτόμυαλοι στα κοινωνικά θέματα. Μάλιστα. Έτσι. Αλλά δεν θα πρέπει να περιμένουμε μεγάλες αλλαγές. Να κρατάμε μικρό καλάθι σε όλη την Ευρώπη και εμείς εδώ στην Ελλάδα, και κυρίως να ξέρουμε ότι οι διαβουλεύσεις για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνασπισμού στη Γερμανία κρατάνε συνήθως μήνες. Έτσι. Δηλαδή πιθανότατα η Μέρκελ θα εξακολουθήσει να είναι, κατ' εντολήν βεβαίως του Προέδρου της Δημοκρατίας εκεί, ίσως και μέχρι τα Χριστούγεννα ή λίγο πριν από τα Χριστούγεννα καγκελάριος. Το σύνηθες αυτό είναι, κρατάνε μήνες οι διαβουλεύσεις. Γιατί πάνω, όπως και εσύ ξέρεις ασφαλώς πάρα πολύ καλά με τη γνώση των διεθνών θεμάτων που έχεις, εκεί γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας ένα πολύ λεπτομερές προγραμματικό κυβερνητικό πρόγραμμα συγκλήσεων. Ακριβώς. Το οποίο είναι τόμοι, μεγάλοι, με όλα τα θέματα. Δημιουργούνται επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν νυχθημερών και βρίσκουν τους κοινούς τόπους όπου τα κόμματα του συνασπισμού. Τα οποία και τα εφαρμόζουν μετά, βέβαια. Τα εφαρμόζουν μετά. Γι' αυτό, αυτό θα δημιουργήσει όμως, για αυτό το διάστημα, παρά το ότι θα υπάρχει η Μέρκελ επικεφαλής της κυβέρνησης, θα δημιουργήσει και μια στασιμότητα, αν όχι ανασφάλεια στην Ευρώπη, μια ρευσότητα που έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά θέματα οικονομικά, ακρίβειας, όπως και εδώ έχουν και εκείνοι. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για την άνοδο των τιμών, πώς θα διαχειριστούν το μεγάλο θέμα του συνασπισμού, του αμυντικού συνασπισμού που έγινε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, και έμεινε έξω η Ευρώπη. Είναι και τα γεωστρατηγικά και τα γεωπολιτικά, ακριβώς. Ακριβώς. Και όλα αυτά τα θέματα νομίζω κάνουν αυτές τις εκλογές τις πιο ενδιαφέρουσες που έχουμε δει στην Ευρώπη, θα έλεγα, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Άρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε και το αποτέλεσμα. Πάνω Παναγιωτόπουλε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Ευάγγελο Αντώναρο, τον καλό παλιό φίλο και συνεργάτη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα.